Συνεχίζουμε και θα πάμε τώρα στην όμορφη Λευκάδα, εκεί που ξεκινάει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο Ηρακλής για τα play-off ανόδου στη Football Link. Πρώτος αντίπαλος ο Τηλικράτης Λευκάδας. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Βασίλη Κατοπόδη. Κατοπόδη, καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Χαίρομαι πολύ για την συζήτηση που έχουμε, μας καλέσατε. Και ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε κι εμείς, γιατί η Λευκάδα είναι από τα πιο όμορφα μέρη στην Ελλάδα και θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε εκεί. Είναι ένας αγώνας ο οποίος νομίζω ότι θα είναι γιορτή και για εσάς, γιατί νομίζω μετά από αρκετό καιρό, ίσως για πολλά χρόνια, διεκδικείτε και την άνοδο στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Έτσι είναι. Είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε πρωτάθλημα εθνικής κατηγορίας, τρίτη εθνική. Και διεκδικούμε και μάλιστα μπορώ να πω με αξιώσεις την άνοδο στη Β' Εθνική. Είναι για μας κάποιο πρωτόγνωρο γεγονός. Θα το γιορτάσουμε, έτσι το βλέπουμε σαν μια γιορτή. Και έτσι θέλουμε και τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο, καλούμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο, να το απολαύσει και να το δει σαν γιορτή. Μια και μιλήσαμε για τον κόσμο, για πρόεδρε, πόσο κόσμο χωράει περίπου το γήπεδο? Κοιτάξτε, έχει άδεια για 1900 άτομα. Α, έχει γήπεδο. Μάλιστα. Ναι, οπότε... Εντάξει, μακάρι να έρθουν τόσοι και να γεμίσει το γήπεδο. Οι κερκίδες του γήπεδου χωράνε γύρω στα 1500 άτομα. Θα υπάρχει και κόσμος του Ηρακλή, από όσο τουλάχιστον έχουμε την ενημέρωση? Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Μας έχουν ενημερώσει ότι υπάρχουν πολλοί Ηρακλειδείς οι οποίοι θέλουν να έρθουν. Ίσως είναι και μια καλή ευκαιρία για τους ανθρώπους που θέλουν να δουν τη Λευκάδα. Θα έχει πολύ καλό καιρό. Να το συνδυάσουν και για το τριήμερο, έτσι, γιατί την Τρίτη είναι και η Πρωτομαγιά. Τετραήμερο. Κάποιοι που θέλουν να κάνουν τις μίνι διακοπές τους, είναι μια καλή ευκαιρία. Από Παρασκευή βλέπω να έρχονται αρκετοί. Ακόμα καλύτερα. Στην προσπάθειά σας αυτή για να είστε πανέτοιμοι για αυτά τα play-off, ήδη προχωρήσετε και σε κάποιες έτσι μικροεργασίες στο γήπεδο, για να είναι σε καλύτερη κατάσταση? Τώρα εντάξει. Θα το αναφέρω, έτσι, οι επιδικές εγκαταστάσεις της Λευκάδας δεν είναι και οι καλύτερες και η χρονιά που βγάλαμε ήταν μέσα σε πολλές δυσκολίες, γιατί πέραν του γηπέδου που είναι σε κακή κατάσταση, ο Φλωτάπητας, δεν είχαμε ούτε δεύτερο προπονητικό κέντρο και μάλιστα τα παιδιά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνανε, γιατί ήταν πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη ομάδα που είχε τις κατάλληλες γηπεδικές εγκαταστάσεις και τα προπονητικά κέντρα για να ετοιμαστεί. Ναι, είναι χαρακτηριστικό. Γίνονται κάποιες εργασίες τώρα. Εντάξει, έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση του γηπέδου, ο Φλωτάπητας, μετά από αρκετές εργασίες, ποτίσματα, πατήματα του χόρτου κτλ. Έχει έρθει σε μια καλή κατάσταση. Από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, είστε αναγκασμένοι να κάνετε σε αυτό το γήπεδο τις προπονήσεις σας και όχι μόνο εσείς, αλλά. Αν δεν κάνω λάθος, και ο Πανλευκάδιος ή κάποια άλλη ομάδα της Λευκάδας. Ναι, ναι, και ο Πανλευκάδιος. Περιορισμένες προπονήσεις βέβαια εντός του γηπέδου αυτού, αλλά το χειρότερο όλο ήταν ότι είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε τις προπονήσεις μας σε γήπεδα 7x7 μικρά και σε ένα άλλο γήπεδο σε ένα χωριό της Λευκάδας, στους Φακιώτες, το οποίο δεν είναι με φυσικό χλωτάπητα, είναι με τεχνητό και... Μιλάμε ότι είναι περίπου και να κάνουν προπόνηση πάνω σε τσιμέντο τα παιδιά. Πώς υποδέχεστε τον Ηρακλή που είναι μια ομάδα που αγωνίζεται στην κατηγορία, αλλά είναι ένα μεγάλο brand name από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα? Εμείς σαν σωματείο, σαν Τηλικράτης, αλλά και γενικότερα σαν Λευκαδίτες, τους έχουμε καλοδεχούμενους, τους ανθρώπους όλους, ειδικά τον Ηρακλή που πρόκειται για ένα ιστορικό σωματείο και μάλιστα με πολλές περγαμηνές, θα τους φιλοξενήσουμε με τον καλύτερο τρόπο και όσο το δυνατόν μπορούμε να τους παρέξουμε οποιαδήποτε ευκολία ζητήσουν. Να το πω ανοιχτά ότι είναι προσκαλεσμένοι όλοι, όποιος θέλει να έρθει, η φιλοξενία μας θα είναι άψογη. Αγωνιστικά, πρόεδρε, η ομάδα έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και εικόνα, γιατί έπαιζε σε ένα διαφορετικό όμιλο, αλλά για να βγει πρώτη είπα να πει ότι έχει μια ποιότητα. Δεν ξέρω πώς βλέπετε εσείς η ομάδα του Τηλικράτη αυτά τα play-off. Κοιτάξτε, έτσι είναι. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλές καλές ομάδες και στον όμιλο το δικό μας, πέραν των δυσκολιών που σας προανέφερα. Βγήκαμε πρωταθλητές μετά από μια μεγάλη προσπάθεια. Ήταν ο στόχος μας αυτός και μάλιστα το είχαμε θέσει πριν από 4 χρόνια όταν ανασυγκροτήσαμε τον Τηλικράτη.
Και τελικά το πετύχαμε και τώρα ο στόχος ο επόμενος είναι μεν η άνοδος στην Β' Εθνική, έτσι, αλλά το βλέπουμε αυτό το μίνι πρωτάθλημα που θα γίνει σαν μια γιορτή του ποδοσφαίρου και ο καλύτερος ας τερματίσει πρώτος και δεύτερος που θα καταλάβουν την θέση, τις δύο θέσεις για την άνοδο στη Β' Εθνική. Τα λέτε πολύ ξεκάθαρα. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστήσουμε και μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα και να δούμε ένα καλό παιχνίδι την Κυριακή στη Λευκάδα. Έτσι, έτσι θα γίνει. Ένα πολύ καλό παιχνίδι, έτσι το βλέπουμε κι εμείς. Από τη μεριά τη δικιά μας αυτό θα προσπαθήσουμε και νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Επειδή ρωτούν αρκετοί εδώ από τη Θεσσαλονίκη κυρίως, θα υπάρχει πιθανότητα τηλεοπτικής κάλυψης έστω μέσω διαδικτύου του αγώνα? Έχουμε έρθει σε επαφή, μάλλον έχουν έρθει σε επαφή με εμάς και μας το έχουν ζητήσει. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα, για να πω την αλήθεια. Είμαστε σε κάποιες διαπραγματεύσεις. Μας έχουν ζητήσει και δεν έχουν επικυρωποιήσει αυτοί που μας το ζητήσανε. Εμείς τους είπαμε είμαστε ανοιχτοί, βεβαίως, γιατί όχι. Τώρα περιμένουμε την απάντησή τους, αν τελικά θα έρθουν να το καλύψουν ή όχι. Όποιος ενδιαφέρεται, πάντως εμείς είμαστε ανοιχτοί, έτσι, σε κάθε πρόταση. Αν κάποιος μας ακούει και θέλει να κάνει την πρότασή του, είναι καλοδοχούμενοι. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Αρένα 89,4.